Κύριε Δημαρά, αγαπημένη Γιάννη, γνώριζες ότι ο Γιώργος Τράγκας έχει έναν πακτολό χρημάτων και ακινήτων. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας αμύθιτος πλούτος και ένας πακτολός χρημάτων. Αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα και ακολουθεί κάποια εισαγγελική έρευνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει καταλήξει πουθενά. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Επομένως, αφού ούτε ακόμα, ούτε τώρα ξέρουμε αν είναι πραγματική ή όχι αυτή η ιστορία και η υπόθεση, δεν μπορώ να σου απαντήσω, διότι εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια κίνητα που δεν αμφισβητούνται πάντως ότι είναι δικά του. Ποτέ δεν αρνήθηκε και ο ίδιος ότι είναι δικά του. Εκείνο που πρέπει να σου πω είναι ότι το Γιώργο τον Τράγκα μπορεί να συνεργαστήκαμε τελευταία πολιτικά, αλλά τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Τα χρήματα που είχε ο Γιώργος Τράγκας και δεν αμφισβητούνται. Ας μην μείνουμε στην αμύθιτη περιουσία. Ναι. Γίνονται από τη δημοσιογραφία. Πρέπει να σου πω ότι ο Γιώργος Τράγκας δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος. Ο ίδιος δήλωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας του και επιχειρηματίας και άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με τα real estate, πώς τα λένε κτλ. Αγόραζε σπίτια, πουλάγε σπίτια, έπαιζε στο χρηματιστήριο. Όλα αυτά εγώ πώς να τα ξέρω και τι με αφορούν. Πολιτικά, όταν συναντηθήκαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι, συμφωνήσαμε σε μία αρχή πολιτική, την οποία δημοσιοποιήσαμε κιόλας. Τον ρώτησες ποτέ αν είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση του κόμματος? Θα σου πω ότι είναι ο ίδιος ο οποίος έβγαινε από το δικό του διαδικτυακό ραδιόφωνο και έλεγε «Έχω χρήματα και δεν χρειάζομαι κανέναν και μπορώ αυτή την πολιτική κίνηση να τη στηρίξω οικονομικά». Είναι άδικο και θεωρώ έτσι ποταπό το γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι πολλοί να χαρακτηρίζουν με απίστευτα λόγια τον Γιώργο τον Τράγκα αφού πέθανε και μετά για τα χρήματά του. Δεν αρνήθηκε ποτέ ότι είχε χρήματα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι τώρα που δεν έχει αποδειχθεί τίποτα ότι ο Γιώργος όσα λεπτά κι αν είχε τα έκανε παράνομα. Αν αποδείξει εισαγγελική έρευνα ότι αυτά τα χρήματα, προσέξτε σας παρακαλώ, είναι παράνομα, θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο συναλλασσόμενος μαζί του. Άρα εδώ πάμε σε αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς για εκβιασμούς. Εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν ενδιαφέρει να δούμε ποιος εκβιάστηκε. Να μην πέφτει όλο το βάρος στη μνήμη ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το θεωρώ άδικο, ποταπό και χυδαίο. Με την χείρα του Γιώργου Τράγκα και τα παιδιά του, έχεις έρθει σε επαφή? Όχι. Ο Γιώργος Τράγκας μόνος του είχε βγει και είχε πει αντιπρόεδρος της κίνησης που ξεκινάμε είναι ο Γιάννης ο Δημαράς. Από τη στιγμή που εκείνος είπε αντιπρόεδρος της κίνησης είναι ο Γιάννης, μετά το θάνατό του, περίμενα ότι και η γυναίκα του και οι δύο κολλητοί του συνεργάτες θα με καλούσαν να συζητήσουμε ποια μπορεί να είναι η συνέχεια. Ο κύριος Κιουρτζίδης είναι ο ένας. Ναι. Τέλος πάντων, είδες ότι αποφεύγω τα ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν. Ποτέ δεν δέχτηκα μια τέτοια πρόσκληση, παρότι εμέσως τη ζήτησα. Εσύ είχες οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τον Γιώργο Τράγκα? Ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Γνωρίζεις εάν οι άλλοι άνθρωποι που συζητούσαν να είναι μαζί του στο κόμμα μπορεί να είχαν οικονομική δεν συναλλαγή? Δεν με ενδιέφερε διόλου. Παρακαλώ, μείνε λίγο σε αυτό. Έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα. Και περιμένω να δω. Αν βρεθεί κάτι, ποιος είναι ο άλλος? Τι όνομα έχει και πού βρίσκεται στην ιεραρχία? Από την εμπειρία σου, ναι, δημοσιογραφική και πολιτική, πιστεύεις τα αλήθεια ότι θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν ο άλλος με τον οποίο συναλλασσόταν? Όχι, δεν θα μάθουμε. Στο υπογράφω. Δεν πρόκειται τίποτα ποτέ, και αν βρεθεί, να δημοσιοποιηθεί. Και ονόν, νοήτως.